Να πάμε όμως τώρα στην σύσκεψη της ημέρας, Στέφανε, και να πω καλησπέρα Ρούλα, Γιώργο και Θάνο. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα. Πολύ. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα να ασχοληθούμε λίγο με τα θέματα της επικαιρότητας και έχουμε άλλο έτσι ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός στο Ηράκλειο της Κρήτης με θύμα ένα 11χρονο αγόρι του οποίου του επιτέθηκαν με ένα μαχαίρι, το μαχαίρωσαν 20 φορές και οι λόγοι είναι ακόμα αδιευκρίνιστοι. Ξέρουμε πάνω κάτω, θα έχουμε και το Θεοδόση πάνω στην τηλεφωνική γραμμή, ποιοι εμπλέκονται στο συμβάν αυτό, αλλά ο λόγος πραγματικά έτσι είναι αδιευκρίνιστος, γιατί για ποιο λόγο να επιτεθεί κάποιος σε ένα 10χρονο αγόρι, έναν τουρίστα ο οποίος έχει έρθει στη χώρα μας μαζί με τους γονείς του και διανύει εκεί τις ημέρες των διακοπών του σε ξενοδοχειακό συγκρότημα. Είναι μια είδηση, Κιμ, που δεν μπορεί να τη χωρέσει ο ανθρώπινος νους. Ένα 11χρονο παιδί που ήρθε από τη Ρωσία με τους γονείς του σε ένα χλιδάτο, σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο στην Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης για ξέγνιαστες διακοπές. Δεν φανταζόταν κανείς αυτό που θα του συνέβαινε χθες το βράδυ. Κρατούσε στα χέρια του το λάπτοπ και ένα κινητό και ξαφνικά δέχθηκε μια επίθεση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ και με τη σύλληψη που είχαμε στη συνέχεια του δράστη, από τον κλόουν, τον ανιματέρ του ξενοδοχείου. Έναν 20χρονο Ολλανδό, ο οποίος είχε το ρόλο του κλόουν να διασκεδάζει παιδιά. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, είχε κάποιο άλλο παρελθόν αυτός ο άνθρωπος. Επιτέθηκε στον 11χρονο με 20 μαχαιριές, του πήρε το λάπτοπ και το κινητό του. Το άφησε το παιδί εμόφυρτο στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου. Οι γονείς άρχισαν να ανησυχούν και να ψάχνουν το παιδί από τις 9 η ώρα, όπου στις 12, ενώ δεν το έχουν βρει πουθενά στο ξενοδοχείο, απευθύνονται στις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου. Μιλάμε τρελή ιστορία, έτσι. Ξεκινάει η έρευνα για να βρουν το παιδί. Βρίσκουν το παιδί εμόφυρτο. Είναι σε άσχημη κατάσταση, έχει δεχθεί 20 μαχαιριές, μεταφέρθηκε, έγινε αεροδιακομιδή από την Κρήτη στην Αθήνα με ΣΕ 130, νοσηλεύεται στο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Ναι. Πιθανότατα θα χειρουργηθεί μέσα στην ημέρα και κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί αυτό που συνέβη, γιατί ο δράστης, από ό,τι είπαν και οι μάρτυρες στη συνέχεια, μπήκε κανονικά στο ξενοδοχείο στη συνέχεια και άρχισε να διασκεδάζει τα υπόλοιπα παιδιά ως κλόουν. Λοιπόν, και αυτό που σίγουρα είναι ένα στοιχείο, και προφανώς τώρα που έχουν βρει τον δράστη, αυτόν τον 20χρονο ανιματέρ Ολλανδό, έτσι, στην καταγωγή του, σίγουρα αυτό έχει να κάνει και με κάποια ψυχοπάθεια η οποία υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορεί να το δικαιολογήσει κανείς έτσι αλλιώς αυτό το συμβάν, γιατί δεν είναι μία μαχαιριά, είναι 20. Αυτό δείχνει μένος, δείχνει θυμό, δείχνει οργή, δείχνει... Ναι. Λοιπόν, έχουμε και το Θεοδόση πάνω στην τηλεφωνική γραμμή, ο οποίος έχει έτσι όλο το ρεπορτάζ και ίσως μπορεί να μας πει και κάποιες λεπτομέρειες ακόμα όσον αφορά αυτή την υπόθεση, Θεοδόση. Καλησπέρα και από μένα. Δυστυχώς, μέρα παραμέρα έχουμε να κάνουμε με εγκληματικές πράξεις αφορούν σε παιδιά και αυτό είναι το ανησυχητικό. Θέλω να ξεκινήσω λοιπόν το ρεπορτάζ με την κατάσταση της υγείας του μικρού. Καταρχήν να σας πω ότι έχει δεχθεί, όπως πολύ σωστά είπατε, 20 μαχαιριές. Ευτυχώς ο άνθρωπος που κρατούσε το μαχαίρι, ο 20χρονος Ολλανδός, ο ανιματέρ, ο κλόουν δηλαδή, του ξενοδοχείου, χτύπησε το παιδί με σφυγιά. Και ήταν ευτυχώς, διότι τα περισσότερα τραύματα... Θεοδόση, κάνει μερικές διακοπές έτσι στην τηλεφωνική επικοινωνία και χάσαμε αυτό που είπες. Τώρα με ακούτε καλύτερα. Τώρα σε ακούμε καλύτερα. Αν θέλεις έτσι να ξαναεπαναλάβεις λίγο αυτά που έλεγες. Βεβαίως. Ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν με την υγεία του παιδιού. Το παιδί, όπως πολύ σωστά είπατε, έχει δεχτεί 20 χτυπήματα από σουγιά και λέω ευτυχώς που κρατούσε αυτός ο άνθρωπος, ο 20χρονος ανιματέρ από την Ολλανδία σουγιά, διότι τα περισσότερα τραύματα τα οποία έχει προκαλέσει στο παιδί είναι επιδερμικά. Δυστυχώς όμως, δύο από τα τραύματα τα οποία του προκάλεσε στην τάτη έχουν βρει την σπονδυλική στήλη του παιδιού. Πάντως πρέπει να σας πω ότι οι γιατροί στο Αγλαία, στο παιδόν που έχει μεταφερθεί, στο Αγλαία Κυριακού, είναι αισιόδοξοι όσον αφορά την πορεία του παιδιού. Καταρχήν να πούμε ότι ευτυχώς για το παιδί δεν κινδυνεύει η ζωή του. Και δεν χτυπήθηκαν, Θεοδόση, κάποια ζωτικά όργανα, δηλαδή αν είχαν χτυπηθεί απευθείας τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο σοβαρά και πολύ πιο επικίνδυνα.
Πολύ σωστά, ακριβώς έτσι. Δεν χτυπήθηκαν ζωτικά όργανα. Βεβαίως, αυτά τα δύο τραύματα, τα οποία σας προανέφερα, στη σπονδυλική στήλη του παιδιού, ανησυχούν κάπως τους γιατρούς, πλην όμως θέλουν να είναι αισιόδοξοι, γιατί θα υποβληθεί βέβαια και σε χειρουργική επέμβαση στο παιδί, ότι αυτό το δυσάρεστο διαχωρισμό δεν θα αλλάξει έπειτα την ζωή του και νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλοι τι εννοώ. Να πάρουμε λοιπόν λίγο τα πράγματα από την αρχή. Θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτικός για να σας εξηγήσω αυτή την φοβερή υπόθεση. Το παιδί γύρω στις 9 παρά χθες πήγε στη μητέρα του και της είπε ότι έχει χάσει, έχει χάσει το λάπτοπ του, αλλά και, και το κινητό του τηλέφωνο. Ένα iPhone. Η μητέρα θορυβήθηκε και της είπε δεν χρειάζεται, ίσως να τα έχω ξεχάσει εγώ κάπου, θα ψάξω μέσα στο ξενοδοχείο. Το παιδί άρχισε να ψάχνει, αλλά άργησε να εμφανιστεί. Πέρασαν 2 ώρες δηλαδή από τη στιγμή που έφυγε από το δωμάτιο. Πια η μητέρα του είχε αρχίσει να ψάχνει όλο το ξενοδοχείο, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε ίχνος του παιδιού. 12:30 τα μεσάνυχτα πια θορυβημένη η μητέρα του παιδιού πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και κατήγγειλε την εξαφάνιση. Όλο αυτό το διάστημα πρέπει να σας πω, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο 20χρονος Ολλανδός, έδωσε κανονικά την παράστασή του, έκανε με τα παιδιά παρέα, έκαναν τα παιχνίδια τους, τελείωσε την δουλειά του και μετά σαν να μην συμβαίνει τίποτα, πήρε την κάρτα του, στην οποία είχε μέσα το λάπτοπ και πάει φρουγκουτήριο και άρχισε να κάνει βόλτα στην παραλία του Ηρακλείου, εκεί στην Κρήτη. Και Θεοδόση, πρέπει να πούμε ότι ο φερόμενος ως δράστης, ο ανηματέρο, ο 20χρονος Ολλανδός, υποτίθεται βοήθησε και τη μητέρα και όλους εκεί που ψάχνανε το μικρό. Δηλαδή, υποδιήθηκε και εκείνος ότι ανησυχεί και ότι ψάχνει και εκείνος και δεν γνωρίζει πού είναι το παιδί κτλ.